Με τη βοήθεια του Θεού μας, αδερφοί μου, και δια πρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, θα προσθέσουμε επάνω στα κηρύγματα τα οποία μας αξίωσε ο Θεός να διαφωτίζουμε τα παιδιά του, τα οποία είναι λογικά πρόβατα. Προσθέτουμε ακόμη ένα κήρυγμα, το σημερινό. Πριν όμως το κήρυγμα αυτό θα είναι ίσως και το κεντρικότερο όλων των κηρυγμάτων, διότι θα φτάσουμε κάτι το οποίο θα απευθύνω εις εμάς μία ερώτηση. Ποιον είναι το ευκολότερο πράγμα στον κόσμο τούτο και ποιον το δυσκολότερο για να το διορθώσουμε? Ποιος θα μου απαντήσει τώρα? Ζητώ απάντηση. Ποιον το δυσκολότερο πράγμα στον κόσμο τούτο και ποιον το ευκολότερο με το οποίο υπάρχει τρόπος να το διορθώσουμε? Νομίζω από αυτό που περιμένουμε γνώμη ότι η αιματία είναι το ευκολότερο. Και να το διορθώσουμε θεωρείται το δυσκολότερο. Αλλά όχι είναι δύσκολο για τον άνθρωπο, είναι αυτό το Θεό. Μάλιστα. Ο ευκολότερος τρόπος για να πράξουμε την αμαρτία και ο δυσκολότερος τρόπος για να την διορθώσουμε. Πάνω σε αυτό θα μιλήσουμε σήμερα και θα προσέξουμε να δούμε τι είναι η αμαρτία. Τι είναι αυτό το μεγάλο θεριό το οποίο δαγκάνει την ψυχή και την αποτελειώνει στην αιώνιον κόλαση. Δηλαδή το φαρμάκι αυτής της οχιάς, της φαρμακερής, είναι τόσο βαρύ δηλητήριο στην ψυχή που αν δεν προλάβουμε να το διορθώσουμε μας προξενεί την αιωνία κόλαση. Να είμεθα έτοιμοι να μην αναβάλουμε, διότι η αναβολή είναι αυτό το οποίο ακριβώς προξενεί και τον θάνατο. Δεν θα πω τίποτε περισσότερο από κάτι ότι θα δυνηθώ άργες αυτή τη στιγμή να δώσω στην ακοή σας να καταλάβουμε αυτό το θέμα. Θα παρακαλέσουμε τον Κύριό μας να μας δώσει δύναμη και εκείνος από ψηλά που ανοίγει το στόμα των παιδιών του πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει να δούμε το πιο χειρότερο πράγμα που υπάρχει στον κόσμο τούτο, τι είναι, πώς γίνεται, αλλά και πώς διορθώνει. Να καταλάβουμε τι είναι η αμαρτία, διότι γίνεται τόσο εύκολα και δεν τη λαμβάνουμε καθόλου υπόψη. Κανένα πράγμα στον κόσμο τούτο δεν γίνεται ευκολότερο από την αμαρτία και κανένα πράγμα στον κόσμο τούτο δεν καταλαβαίνεται εύκολα. Δεν το νιώθουμε. Δυσκόλως το καταλαβαίνουμε. Και η αφορμή είναι ότι εύκολα αμαρτάνουμε και δύσκολα μετανοούμε. Πρέπει να σφίξει πολύ ο Κύριος μας τα λουριά που λέμε, για να μπορέσουμε
ενδέχτημενης μετάνοια. Να σου δώσει τέτοια περιστατικά ο Θεός και αν δεν αντιληφθείς ότι η αιτία η οποία σε κάνει να υποφέρεις είναι η αμαρτία, δεν μετανοείς. Και τούτο ήθελα να το επαναλάβω, το είπα πολλές φορές, αλλά δεν θα πάψω να το επαναλαμβάνω, ότι στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου πλιστάκης ομολόγησε ο διάβολος ότι, προσέχετε τα λόγια του, τα μεταφέρω τα ίδια, με τα κλωτσοκοπήματά μας, λέγει, τους εφέραμεν εδώ, λέγει. Αν δεν επέτρεπε, λέγει, κανείς από αυτούς δεν θα ήταν εδώ. Προσέξαμε ότι η δυσκολία η οποία συμβαίνει στη ζωή μας, εκείνος ο οποίος μας τυραννεί είναι ο κακούργος. Και για να αποφύγουμε την τυραννία του, καταφεύγουμε στον Θεό, και ευτυχώς που καταφεύγουμε στον Θεό, διότι υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι ενώ υποφέρουν από τον διάβολο καταφεύγουν στον διάβολο για να τους σώσει. Αν είναι δυνατόν ένας κακούργος να σώσει κάποιον που πηγαίνει κοντά του για να έβρει λυτρωμό, εκεί θα τον αποθάνει τελείως. Από εκείνα που λέγουν οι σοφοί και οι ιεροί διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας, οι θεολόγοι οι οποίοι ασχολούνται με τα πνευματικά και με την Αγία Γραφή, βγαίνει μόνο ένα συμπέρασμα, ότι η κακία, δηλαδή η αμαρτία, είναι άπειρος. Δηλαδή, όταν αμαρτάνουμε, νομίζουμε ότι δεν είναι τίποτε, ενώ είναι τόσο φοβερό το κακό, λέγει, που είναι άπειρος, απέραντος, ακατάληπτος. Ο άπειρος Θεός, λέει, ποιον μπορεί να τον καταλάβει τον Θεό. Και τόσο είναι και η αμαρτία την οποία πράττουμε. Διότι είναι ύβρις προς τον Θεό. Όταν πράττουμε την αμαρτία, υβρίζουμε τον ίδιο τον Θεό. Όχι με αυτήν την βλασφημία, την οποία βλασφημούν τους δρόμους οι σημερινοί άνθρωποι. Αυτό είναι λιγότερο από την αμαρτία. Το μεγαλύτερο κακό στον κόσμο τούτον είναι η αμαρτία. Οι πράξεις της αμαρτίας. Με αυτά τα λόγια οι θεολόγοι προσπαθούν να δώσουν στην ψυχή του ανθρώπου να καταλάβει τι πράττει όταν αμαρτάνει. Θέλω να σας δώσω να καταλάβετε περίπου τι είναι αυτό το οποίο είπαμε τώρα. Θα αρχίσω με ένα παράδειγμα. Ίσως κατανοήσουμε λίγο τι είναι η αμαρτία. Υποθέσουμε ότι όλο το νερό που υπάρχει στην γη, οι πηγές, οι βρύσες, οι ποταμοί και αυτός ο απέραντος ωκεανός της θαλάσσης, υποθέσουμε ότι είναι γλυκή, και αυτή η θάλασσα, η ωκεανή, ότι είναι γλυκή νερό. Το νερό το οποίο τρέχει από τα βουνά, από τους ποταμούς και πηγαίνουμε στους μεγάλους ωκεανούς που χωρίζουν τον κόσμο και διασχίζεται με τα πλοία τα μεγάλα. Υποθέσουμε ότι κάποιος κρατάει ένα σταγονόμετρο
και περνώντας από πάνω από αυτά τα νερά έχνει μία σταγόνα πικρού νερού. Μία σταγόνα με το σταγονόμετρο. Και αυτή η σταγόνα εν ρηπεί οφθαλμού πικραίνει όλο το νερό που υπάρχει πάνω στον κόσμο. Το κάνει πικρό, δεν μπορεί να το πλησιάσει κανείς. Σε μια στιγμή βλέπεις όλη τη θάλασσα, όλες τις βρύσες και τους ποταμούς να έχουν τέτοια πικράδα την οποία δεν δύναται ο άνθρωπος ούτε να αγγίσει στο στόμα του. Με όλα τα αυτά, ασυγκρίτως περισσότερα και μεγαλύτερα πικράδα από την αμαρτία δεν υπάρχει άλλη, η οποία παραπικραίνει το ανεξάντλητον πέλαγος της ασπλαχνίας του Θεού ώστε να γίνει ένα φαρμάκι πικρό. Προσέξουμε, αδελφοί μου, τούτα τα λόγια, διότι είναι λόγια τα οποία δεν κατανοούνται εύκολα. Όταν βλέπουμε έναν πατέρα να παίρνει το παιδί του και να το οδηγεί στην αμαρτία, άραγες να ένιωσε ποτέ τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Όταν βλέπουμε ένα νεαρό παιδί να φεύγει από το Θεό και να πέφτει στη μεγαλύτερα σαρκική αμαρτία, έχει καταλάβει τι κάνει? Έχουμε καταλάβει ποτέ ότι κανένα πλάσμα που προσέρχεται στο μυστήριο του γάμου δεν είναι αγνό, αλλά όλα είναι μολυσμένα τα πλάσματα? Το έχουμε νιώσει τι είναι αυτό? Ο Πανάγιος Θεός στον κόσμο τούτον, όταν ήταν μεταξύ των ανθρώπων, επίησε θαύματα πολύ μεγάλα. Κανέναν όμως από αυτά τα θαύματα δεν εφανερώθη η δύναμη του, η δύναμη στην οποία είχε ως Θεός. Όταν άρχισε να λειτουργεί πάνω στον κόσμο τούτο, πρώτα-πρώτα μετέβαλε το νερό σε κρασί στην Κανά της Γαλιλαίας, όταν τον εκάλεσαν σε ένα γάμο. Και παρευρέθηκε αυτός και η μαθητέ του και η Παναγία μας. Όταν ευλόγησε τους πέντε άρτους μέσα στην έρημον και από αυτούς τους πέντε άρτους εχορτάστησαν 5.000 κόσμος εκτός γυναικών και παιδίων. Και ξέρουμε ότι πάντοτε στα συναθρήσεις οι γυναίκες υπερτερούν και τα παιδιά είναι περισσότερα. Δηλαδή μπορούμε να υποθέσουμε ότι εκείνη την ημέρα με πέντε άρτους εχόρτασαν τουλάχιστον πέραν των 30.000 ατόμων. Θαύμα μεγάλο αυτό. 5 άρτους και 2 ψάρια. Όταν περπάτησαν επάνω στην θάλασσα όπως το πνεύμα, όπως περπατεί ένα πνεύμα πάνω στο νερό, έτσι περπατούσε ο Κύριός μας πάνω στο νερό της θαλάσσης, και όταν τον είδαν οι μαθητές εφοβήθησαν, λέγει, και θεώρουν πνεύμα, λέγει. Έως ότου ομίλησαν ο Χριστός και τους λέγει: μη φοβήστε, δεν βλέπετε πνεύμα, είμαι εγώ ο διδάσκαλός σας. Φοβερό θαύμα. Όταν μεταμορφώθηκε πάνω στο όρο Σταβόρο ο Χριστός μας, έλαμψε το πρόσωπό του όπως είναι ο ήλιος.
Μεγάλο θαύμα είδαν οι μαθητές. Τόσο πολύ δεν μπορούσαν να τον αντικρίσουν που έπεσαν πρινείς, λέγει, μπρούμητα, άμμο, λέγει. Γιατί δεν μπορούσαν να αντικρίσουν εκείνη την θέα του προσώπου του Κυρίου, λέει. Όταν θεράπευσε τον δούλο του εκατοντάκου, ή το υπερασμένη Κυριακή, όσοι είχατε εκκλησιαστεί, ακούσαμε και στον Άγιο Γεώργιο το θείο κήρυγμα. Ο εκατόνταρχος ή το ειδωλολάτρης ο Ρωμαίος, ο οποίος επίστευε στα είδωλα και είχε έναν δούλο που υπάρχουν και σήμερα στα μεγάλα σπίτια, υπάρχουν οι λεγόμενοι υπηρέτες, αν δεν τους πούμε δούλους και δούλες. Εδώ ο εκατόνταρχος είχε έναν υπηρέτη. Εκατόνταρχος σημαίνει μεγάλο αξίωμα στο στρατό, με διοίκηση 100 ατόμων, στρατιωτών, και ήταν τότε η Ρώμη κυρίαρχος της Παλαιστίνης και ο εκατόνταρχος αυτός υπηρετούσε και χρέη νομάρχου, ας πούμε, που υπάρχουν σήμερα. Και αυτός αγαπούσε τους Εβραίους και έκτισε και την συναγωγή των Εβραίων. Ήταν ο δούλος του παραλυτικός και τονίζει ο Ευαγγελιστής Μαθαίος ότι «εβασανίζε το πολύ, δεινός βασανιζόμενος», λέγει. Και εκείνος, με συγχωρείτε, εκείνος ο εκατόνταρχος, δεν απέστρεψε τους οφθαλμούς του και να πει ότι δούλος είναι, τι να του δώσω σημασία. Διότι οι δούλοι της τότε εποχής δεν είχαν καμίαν προσωπικότητα, καμίαν αξία, η δύνατο δηλαδή το αφεντικό του να τον φωνεύσει, να τον κομμαθιάσει, να τον κάνει κομμάτια μικρά μικρά και να τον ρίξει μέσα στις δεξαμενές τις οποίες είχαν γεμάτες από ψάρια για να τραφούν τα ψάρια ή να τον πουλήσει ή να τον αγοράσει. Αυτός ήταν ο δούλος της τότε εποχής. Ήταν σαν ένα είδος αντικειμένου το οποίο πουλεί ο άνθρωπος και αγοράζει. Αυτός όμως ο εκατόνταρχος δεν είπε αυτά τα λόγια, αλλά επώνεσε τον δούλον του, ο οποίος ήταν παράλυτος, δεινός βασανιζόμενος, και ήκουσε δια των Χριστών. Ήκουσε δια τα θαύματα του, τα μεγάλα θαύματα, και ξεκίνησε και έφτασε εις τον Χριστόν γονατιστός. Είναι τούτο το οποίο λέγουμε ήθε να πρόσεχαν και οι σημερινοί άρχοντες, οι οποίοι πάνε και κάθονται σε μεγάλους εσπερινούς όπως ο εχθεσινός και βάζουν και το ένα πόδι πάνω στο άλλο. Δεν γνωρίζουν ότι από τη στιγμή που θα βάλεις το πόδι σου το ένα πάνω στο άλλο πόδι, την ίδια στιγμή εκδηλώνεις τον εγωισμό σου, την υπερηφάνειά σου. Δεν το γνωρίζουν αυτό. Το βλέπεις μόλις καθίσει, αμέσως θα σηκώσει το ένα πόδι να το βάλει πάνω στο άλλο. Αυτό σημαίνει άκρατος εγωισμός. Οι πατέρες της Εκκλησίας λέγουν είναι η εκδήλωση της υπερηφανίας του ανθρώπου, λέει. Όταν το δεις και βάλει το ένα πόδι πάνω στο άλλο, τελείωσε. Αυτός ο εκατόνταρχος φτάνει στον Χριστόν γονατιστός και πέφτει στα πόδια του και του λέγει «Κύριε μου», του λέγει, «έχω τον δούλο μου ο οποίος πάσχει φοβερά, είναι παράλυτος και υποφέρει από πόνους φοβερούς». Δεν ζήτησε ακόμη, δεν προχώρησε και απαντά ο Κύριος μας. «Θα έρθω στο σπίτι σου», του λέει, «να σου τον θεραπεύσω». Δεν απήντε, δεν ζήτησε τίποτε, απλώς πληροφόρησε τον Χριστό ότι έχει τον δούλο το οποίο υποφέρει. Και ο Χριστός προλαμβάνει τον εκατόνταρχο και του λέγει «θα έρθω στο σπίτι σου να σου το θεραπεύσω». Και απαντά ο εκατόνταρχος, «δεν είμαι ικανός», του λέγει, «να μπεις στο σπίτι μου». Εμείς αυτή τη στιγμή ανοίγουμε το στόμα μας και τον παίρνουμε μέσα μας χωρίς καν να είμαστε προετοιμασμένοι και νομίζουμε ότι κοινωνούμε για το καλό της χρονιάς.
Για το καλό του χρόνου, λέει, να πάνε να κοιτάξουν. Και όταν πεθάνει και πιάνει ένα πλάσμα στο σπίτι μας, τότε προσέρχονται εις το μνημόσυνο να κοινωνήσουν, λέγει, για την ψυχή του αποθαμένου. Βρε άνθρωπε του Θεού, όταν κοινωνήσεις εσύ, κοινωνείς για την ψυχή του αποθαμένου. Κοινωνείς για το δικό σου το καλό, δεν κοινωνείς για τον αποθαμένο. Ο αποθαμένος αν κοινωνούσε, καλώς έπραξε. Εάν όμως δεν κοινωνούσε, θα κοινωνήσεις εσύ για αυτόν, τώρα που απέθανε. Αυτός είναι ο κόσμος της αγνίας, της αμαθίας. Αυτός είναι ο κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει τίποτε από τα πνευματικά. Δεν έχει υπόψη του τίποτε. Θα κοινωνήσω, λέγει, για την ψυχή του αποθαμένου. Και προσέρχεται και κοινωνεί με την ιδέα ότι κοινώνησε ο πεθαμένος. Αυτό είναι το φοβερό πράγμα. Αν είναι δυνατόν, το χώμα σκολίκων, βρώμων και δυσοδεία αυτή τη στιγμή να κοινωνήσει εσύ για να κοινωνήσει αυτός. Βλέπετε, εις ποιαν κατάπτωση αμαθίας υπάρχει ο κόσμος, ο χριστιανικός κόσμος. Ο Κύριος μας, όταν ήκουσε αυτά τα λόγια, λέγει «εθαύμασεν». «Εθαύμασεν» ο Κύριος, λέγει, μόλις ήκουσε τον εκατόνταρχον τον ειδωλολάτρη, μόλις τον ήκουσε και είπε αυτά τα λόγια, λέγει «εθαύμασεν ο Χριστός». Και άνοιξε το στόμα του και είπε ότι «ούτε εν το Ισραήλ το σάφτην μπει στην Εύρω», λέγει. Μέσα σε όλους τους Εβραίους, λέγει, δεν έχω έβρει πίστη να φτάνει αυτόν τον ειδωλολάτρη. Μα εθαύμασεν ο Χριστός, θαυμάζει ο Χριστός. Ο Χριστός ήταν άνθρωπος, αλλά ήταν Θεός. Γιατί έγραψε ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ότι εθαύμασε, λέγει, ο Θεός? Για να καταλάβουμε εμείς οι άνθρωποι ότι ο Κύριος μας, εκείνο το οποίο βλέπει, δεν μπορούμε εμείς να το δούμε, πρώτο. Και το δεύτερο, ότι εμείς, λέγει, που είμεθα κοντά στον Θεό, να καταλάβουμε ότι ένας ειδωλολάτρης μας περνάει στην πίστη. Και με αυτόν τον τρόπο, λέγει, να φτάσουμε την πίστη αυτού. Γι' αυτό εθαύμασε ο Θεός. Επίσης ο Κύριος μας επεσκέφθη το σπίτι του Πέτρου και βρήκε την πεθερά του πυρέσουσα, λέγει, με φοβερών πυρετών, και ίγγισε επάνω της, λέγει, και έφυγε ο πυρετός και ηγέρθηκε διεικόνη, λέγει, των Χριστών και των Χριστάς. Και στην Κολυμβήθρα έβρεν έναν παράλυτον ο Κύριος μας, ο οποίος ήταν 38 ολόκληρα χρόνια παράλυτος, τον εθεράπευσε. Υπήρξε η αιμορροούσα, η οποία επί 12 ολόκληρα χρόνια κατέφαγε τον βίον της στους ιατρούς, αλλά δεν εθεραπεύεται. Την εθεράπευσαν και αυτήν. Στην συναγωγή βρήκε μία συγκύπτουσαν καμπουριασμένη, δηλαδή, γυναίκα, την οποία ο Κύριος μας εσπλαχνίστη, ήγγισε επάνω της και αμέσως, λέγει, εθεραπεύθη. Ανορθώθη αυτή, η οποία δεν είδε ποτέ τον ουρανό ούτε τα άστρα του ουρανού. Υπήρχε ένας ιδροπικός, ο οποίος ακριβώς είχε εξεραμένη χείρα μέσα στη συναγωγή, και με το λόγο του, όταν του είπεν έκτινον την χείρα, εξέτεινε, λέγει, αμέσως άνοιξε το χέρι του, το οποίο είναι το παράλυτο, και θεραπεύθη. Εκαθάρισε τους λεπρούς, 10 λεπρούς τους εκαθάρισε ο Κύριος μας, και επέστρεψε μόνον ένας να του δώσει ευχαριστία. Εφώτισε τους τυφλούς εκγενετής, τους έδωσε φως. Ελευθέρωσε δαιμονισμένους, οι οποίοι ήσαν μέσα στα δίχτυα του διαβόλου. Ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου. Ανέστησε τον ιόν της χείρας, ο οποίος εξεκομίζεται από την πόλη Ναΐν.
ανέστησε τον Λάζαρο μετά 4 ημέρες. Ο κόσμος, ο οποίος έβλεπε όλα αυτά τα θαύματα, εξέλεβε ότι ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν θαυματουργός. Ένας Άγιος, και εδόξασαν, λέγει, τον Θεόν, τον δόντα τη αυτήν εξουσίαν της ανθρώπης. Εις τον άνθρωπον εκείνον, ο οποίος εφαίνεται εις τα μάτια τα δικά μας ως άνθρωπος, εδόξασαν τον Θεόν ότι του έδωσε τόση μεγάλη δύναμη. Μεγάλη δύναμη, λέγει, του έδωσε ο Θεός. Και αληθινός, πραγματικά αληθός, ότι πρώτου Χριστού στην Παλαιά Διαθήκη οι προφήτες έκαναν φοβερά θαύματα και μετά οι Απόστολοι του έκαναν άλλα φοβερά θαύματα. Άνθρωποι όμως. Οι Απόστολοι ήσαν άνθρωποι και αυτοί, και οι πρώτων Αποστόλων στην Παλαιά Διαθήκη οι προφήτες ήσαν άνθρωποι. Ξέφρεται όμως πότε ο Χριστός εδοξάστη ως Θεός και ομίλησεν ως Υιός του Θεού. Πότε έδωκε την παρουσία του πλέον ότι είναι ο Θεός? Όταν ήρχεσαι να συγχωρεί αμαρτίας. Απ' εδώ αρχίζει και η αρχή της σταυρώσεως του Κυρίου μας. Απ' εδώ άρχισαν οι εχθροί του να επιτίθενται πλέον φανερά εναντίον του και να λέγουν ποιος είναι αυτός ο οποίος συγχωρεί αμαρτίας. Δεν μπορεί να συγχωρήσει αμαρτίας μόνον ένας, ο Θεός. Όταν είπε προς τον παράλληλο με αυθεντική εξουσία, τέκνον αφέοντες οι αμαρτίες σου. Είναι αυτός ο παράλυτος τον οποίον εγκατέβασαν από την στέγη μπροστά στον Κύριο. 4 οι οποίοι το μετέφερον δεν είχαν τόπο να μπουν μέσα στο σπίτι και ανέβησαν στη στέγη, εχάλασαν τη στέγη και κατέβασαν τον παράλυτον μπροστά στον Χριστό. Και ο Κύριος μας, όταν είδε την πίστη αυτόν, λέγει, και αυτού, δηλαδή αυτόν που τον μετέφερον και αυτού που ήταν παράλυτος, τότε συγκινήθηκε τόσο πολύ και ο Κύριος μας απίφθινε μία λέξη: «Παιδί μου, συγχωρούνται οι αμαρτίες σου, σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου, πήγαινε στο σπίτι σου». Τότε, λέγει, οι καθήμενοι γραμματείς εκεί, όπου ενόμιζαν ότι ήταν ο άνθρωπος και τον είκοσε να ομιλεί ως Θεός, είπαν ότι βλασφημεί. Ποιος είναι αυτός που βλασφημεί, λέγει, τον Θεό? Τι ούτως λαλεί βλασφημίας? Τις δύνατε αφιένε αμαρτίας ημί εις ο Θεός? Οι εχθροί του αμέσως εκείνη τη στιγμή όπως εκάθεντο, διότι αυτοί εγνώριζαν όλη την Παλαιά Διαθήκη, ήσαν η πνευματική οδηγή του λαού και εκείνοι εγνώριζαν περισσότερο από τον κόσμο, διότι ο κόσμος πάντοτε δεν γνωρίζει αυτά τα οποία γνωρίζουν εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη θέση να οδηγούν τα παιδιά του Θεού προς τον καλό δρόμο. Και εκείνη τη στιγμή, λέγει, η γραμματής αμέσως αναστατώθησε, λέγει. Ποιος είναι αυτός ο οποίος συγχωρεί αμαρτίας, που δεν είναι κανείς άλλος, ο Θεός? Η πλάνη τους αυτή ήταν η πραγματική αλήθεια, διότι άλλος δεν δυνατεί να συγχωρήσει αμαρτίας, μόνον ένας ο Θεός. Εγώ είμαι ο εξαλείφων αμαρτίας, λέγει ο Θεός, δια του στόματος του προφήτου Ισαΐου. Εγώ, λέγει, μόνον εγώ συγχωρώ αμαρτίας. Δεν δυνατεί ο ανθρώπινος νου να φανταστεί ένα θηρίον, το μεγαλύτερο φαρμακερό θηρίο που υπάρχει πάνω στην γη. Το πλέον φοβερόν, το οποίον το περιγράφει μόνον ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος.
όσοι ανοίγετε την Αγία Γραφή, ανοίξετε την Αποκάλυψη και θα δείτε εκεί τον Ιωάννη να περιγράφει, λέγει, ένα θηρίο φαρμακερό το οποίο να έχει 7 κεφαλές και 10 κέρατα. Αυτό το θηρίο, αδερφοί μου, δεν είναι τίποτε άλλο, είναι μόνο η αμαρτία, η οποία παίρνει τον άνθρωπο σε 7 θανατηφόρα αμαρτήματα και έχει 10 κέρατα τα οποία πολεμεί τις 10 εντολές του Θεού. Αυτό είναι το θηρίο της Αποκαλύψεως, δηλαδή η αμαρτία. Αυτό το φαρμακερό λέγει θηρίο. Τα θανάσιμα αμαρτήματα τα οποία είναι 7 και οι 10 κεφαλές, τα 10 κέρατα τα οποία πολεμά τις 10 εντολές του Θεού. Ποιος δύναται να νικήσει αυτό το θηρίο, αυτήν την αμαρτία, ποιος δύναται? Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, όταν βρισκόταν στον Ιορδάνιο ποταμό και εκεί εβάπτιζε τον κόσμο, μία ημέρα ήσαν οι μαθητές του, μεταξύ αυτών και ο Απόστολος Ανδρέας, ο οποίος Ιωάννης ο Πρόδρομος είδε τον Κύριό μας να κατεβαίνει από το Σαραντάριο όρος, όπου ενίστεψε 40 ημέρες, και όταν ερωτήσω κανένα στο θέμα της εξομολογήσεως, όταν ερωτηθεί δεν θα λέγω προτέτω το εγώ. Όταν ερωτηθεί παιδί μου νηστεύεις, απαντά νηστεύω. Σίγουρα, ναι. Ενίστεψες ποτέ 40 ημέρες? Όχι, λέγει, ποτέ. Πώς λέγεις ότι ενίστεψες? Ένας Θεός ενίστεψε 40 ημέρες, εσύ δεν ενίστεψες ποτέ σου? Όχι, λέει, νηστεύω μια εβδομάδα μπρος και μια εβδομάδα πίσω. Αυτό είναι το νέο Ευαγγέλιο, το οποίο δημιούργησαν οι άνθρωποι για να ελαφρύνουν τη συνείδησή των, ότι νηστεύουν. Νηστεύει ο Θεός, εμείς τρώγουμε τα κρέατα όπως τα όρνια και δεν έχουμε ποτέ την αξίωση να νηστέψουμε, διότι η νηστεία είναι μεγάλη αρετή. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος λοιπόν, βλέπουν τον Κύριό μας να έρχεται από το Σαραντάριο όρος μετά από 40 ημέρες νηστείας, εσήκωσε το χέρι του και με το δείχτη της χειρός, δηλαδή το δάχτυλο, είπεν στους μαθητάς του, είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Τον είδε τον Χριστό μας να έρχεται, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, και είπε ότι αυτό είναι το πρόβατο, το προβατάκι λέγει, ο αμνός. Το προβατάκι λέγει, το καθαρό προβατάκι, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Είναι αυτό το οποίο στην Αποκάλυψη λέγει ότι θα φανεί ότι το αρνάκι πεθαίνει, λέγει, αλλά αυτό θα ζήσει, λέγει, και αυτό θα νικήσει την κόλαση. Ο διάβολος φαίνεται ότι νικά, λέγει, αυτό το αρνάκι, όταν τον έβαλε πάνω στο σταυρό τον Χριστό μας, είπαν ότι τώρα έχουμε εξοφλήσει, εξαφανίσαμε αυτόν τον πλάνο. Δεν πρόκειται από εδώ και πέρα να τον ακολουθήσει κανείς. Πλην όμως, λέγει, αυτό το αρνάκι το οποίο φαίνεται ότι επέθανε, λέγει, απέθανε, αυτό το αρνάκι, λέγει, είναι αυτό που θα νικήσει, λέγει, ολόκληρον την κόλαση. Είδε ο αμνός του Θεού αίρον την αμαρτία του κόσμου. Μόνο ο Υιός του Θεού έχει την δύναμη να συγχωρεί αμαρτίας. Τούτο το κακό όμως είναι άπειρο και δεν δύναται να το εξαλείψει παρά μόνο μία δύναμη άπειρος. Το λοιπόν, πρόσεξε αδερφέ μου, σε αυτό το σημείο, ότι την ώρα που αμαρτάνεις, να ξέρεις ότι η αμαρτία σου αυτή είναι άπειρος και ευρίζεις τον άπειρον Θεόν, αυτόν που δεν μπορεί να τον καταλάβεις ούτε να τον κατανοήσεις. Και τούτο είναι το φοβερό σημείο το οποίο πρέπει να προσέξουμε και να μην νομίζουμε ότι την ώρα που κάνουμε την αμαρτία δεν είναι τίποτε. Και τι είναι? Και τι είναι? Να πάρουμε αυτήν τη σαρκική αμαρτία που κουβαλούν οι δαίμονες, τα παιδιά του Θεού, μέσα στην λάσπη της αμαρτίας,
Ξέρετε πως αποκρίνονται. Φυσιολογικό, λέγει, είναι το κακό αυτό. Είναι φυσιολογικό, λέει, ποιον μπορεί να μην το κάνει. Δεν δίνεται ποτέ ο Σάλιαγκας, όταν με πατήχα μου βγάζει πίσω του μια γραμμή. Δεν μπορεί αυτός ο Σάλιαγκας ποτέ να καταλάβει ότι υπάρχει αετός που σχίζει τα νέφη και ανεβαίνει πάνω από τα νέφη. Δεν μπορεί να καταλάβει ο Σάλιαγκας ότι υπάρχουν αγνά πλάσματα στον κόσμο και λέγει ποιος είναι αγνός. Έχει κανένα. Όλοι, εφόσον είναι φυσιολογικό πράγμα, λέγει, αυτό θα κάνουμε. Αυτό πρατεί ο άνθρωπος και αυτό που πρατεί είναι άπειρο, διότι είναι κέντρο εναντίον του απειρού Θεού. Τώρα, αφού τελειώσαμε ως εδώ για την αμαρτία, θα προσέξουμε ένα πράγμα για να δούμε το βάρος της αμαρτίας. Υποθέσαμε ότι μπροστά μας υπάρχει ένα ζύγι. Μέσα σε αυτή τη ζυγαριά, από το ένα μέρος βάζουμε την αμαρτία. Από το άλλο μέρος βάζουμε, λέει, την αγιότητα των μακαρίων πνευμάτων, τα Σεραφείμ, τα Χερουβείμ, τους Αγγέλους, τους Αρχαγγέλους, τους Δικαίους, τους Προφήτας, τους Αποστόλους, τους Διδασκάλους, τους Μάρτυρας, τους Ασκητάς, όλη την αγιότητα του ουρανού. Την βάζουμε από την άλλη μεριά της ζυγαριάς. Περιμένουμε να σηκώσουμε την αμαρτία. Πλην όμως δεν σηκώνεται η αμαρτία. Ούτε οι άγγελοι, ούτε οι άγιοι με όλη τους την αρετή και τη χαρά, με όλη την εξουσία τους, την οποία τους έδωσε ο Θεός, δεν δίνανται να συγχωρήσουν ούτε μία αμαρτία. Ένα φοβερό πράγμα. Βάζουμε την αμαρτία από τη μια και όλα τα τάγματα των αγγέλων, όλων των Αγίων, όλων των δικαίων, και να μην μπορούν να συγχωρήσουν μία αμαρτία. Και τι θα γίνει? Εμείς που είμαστε γεμάτοι αμαρτίες, τι θα κάνουμε? Ο Θεός, μόνος ο Θεός, ο αμνός του Θεού, αυτός ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, αυτόν μπορεί να σηκώσει την αμαρτία. Τούτο είναι ένα βάρος αβάσταχτον, ένα βάρος άπειρον. Και δεν δίνεται καμία δύναμη πάνω στον κόσμο τούτον και τον άλλον κόσμο να συγχωρήσει αυτήν την αμαρτία που είναι άπειρος, διότι μόνο ο άπειρος Θεός την συγχωρεί. Η αμαρτία είναι ένα φαρμάκι άπειρο, ένα κακό άπειρο, ένα βάρος άπειρο, το οποίο δεν δίνεται ο άνθρωπος να μετρήσει το βάρος της και διαπράττει πολύ εύκολα την αμαρτία. Δεν τον ενδιαφέρει, δεν τον νοιάζει, κάνει την αμαρτία και γελά. Σας είπα κι άλλοτε, να επαναλάβω και πάλι αυτό. Ένα νεαρό είχε μία φιλενάδα, έμεινε έγκυος και την οδηγεί στο σφαγείο με τους σφαγείς, διότι υπάρχουν πάνω στην γη και σφαγείς όχι ζώων, ανθρώπων. Είναι οι λεγόμενοι ιατροί οι σφαγείς των νηπίων. Οδήγησε λοιπόν την φιλενάδα του, επήγαινε, κατέσφαξε το παιδί του, παράνομο παιδί βέβαια, και επιστρέφει για να βρεθεί σε ένα πάρτι το οποίο τους είχαν καλέσει. Διέπραξε τον φόνο, τόσον εκείνη όσον και αυτός, και τόσον και ο γιατρός, και επιστρέφει και φτάνει εις το πάρτι που ήταν ο χορός, και αρχίζουν να χορεύουν σαν να έπραξαν την μεγαλύτερα
ελεημοσύνη στον κόσμο τούτο. Πλην όμως όπως εχόρβενε η κόρη αυτή, έπεσε και πέθανε. Αυτή είναι η ευκολοτέρα πράξη της αμαρτίας και η δυσκολοτέρα η μετάνοια της. Ευκόλως πράττεις την αμαρτία, δυσκόλως μετανοείς. Έπειτα δεν υπάρχει δοκιμασία στον κόσμο τούτον, αδερφοί μου, που εάν ψάξεις πίσω από αυτήν τη δοκιμασία να μην έβρεις την αιτία της αμαρτίας. Όταν υποφέρεις να ξέβρεις ότι πίσω από αυτό υπάρχει αμαρτία. Όπως τρώνομαι λέγουμε στην κοινή γλώσσα, όπως τρώνομαι κοιμούμεθα και ό,τι σπέρνουμε θερίζομαι. Η ύβριση στον Θεό, λέγουν θεολόγοι, είναι άπειρος και δια την ζημία της κολάσεως, διότι σου προξενεί την κόλαση, ένα, την ενοχή ως ένοχος πλέον της κολάσεως, δύο, και το ότι είναι άπειρος και είναι απέναντι του απείρου Θεού, είναι το τρίτο. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι δεν κάνουν τίποτε. Δεν βάριεσαι, λέει, τούτη είναι αμαρτία, αυτή είναι να χαρείς τα νιάτα σου. Να χαρείς την νεότητά σου, λέει, όταν δεν έχεις φιλενάδα, λέει, τι θα κάνεις. Και όταν δεν έχεις φίλον, τι θα κάνεις. Και το φοβερότερο των ημερών είναι ότι ο διάβολος επλάνησε τις γυναίκες, τις οποίες οδηγεί πρώτου μυστηρίου του γάμου, να πέσουν στην αμαρτία για να δοκιμάσουν τον άνθρωπο, μήπως είναι ανώμαλος, και όταν τον ματρατώ και μετά τι θα κάνω, λέει. Παιδάκι μου, τι νόμισες ότι η αμαρτία είναι να τη δοκιμάσεις και να ζήσεις? Θα πεθάνεις. Βρέθεται η γειτόνισσα, η φιλενάδα, η γνωστή, η οποία την οθεί, και όταν είναι αγνό το παιδί, το οδηγεί να πράξει την αμαρτία πρώτου γάμου για να δοκιμάσει αυτό που θα πάρει. Θεέ μου, εις τι κατάπτωση έχει πέσει η ανθρωπότητα σήμερα? Εις ποιαν παραζάλι. Ο μεθυσμένος μπορεί να έβρικε τόπο να σταθεί. Ο σημερινός άνθρωπος δεν έχει. Παραπέει και πίπτει, και αντί να περπατήσει με τα δύο πόδια, περπατάει με τα τέσσερα, όπως το ζώο. Άνθρωπος εν τιμίων ούσινη, και λέγει. Δεν το κατάλαβε, δεν το έγινε. Αλλά παρασυνευλήθη της χτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Έχει γίνει ένα με τα ζώα και έμοιασε με τα ζώα, λέγει, και αυτά τα ζώα έχουν όμως και τακτικών το ένστικτον της πολλαπλασιάσεως του. Ο άνθρωπος έχει φτάσει και πέραν από τον κόκορα. Ξέρετε, ο κόκορας τι κάνει? Φεύγει από τη μια κότα, πηγαίνει στην άλλη. Φεύγει από την άλλη, πάει στην άλλη. Φεύγει από την άλλη, πάει στην άλλη. Δεν τον ενδιαφέρει. Και μάλιστα όταν είναι μόνος του, μέσα στις κότες, τότε είναι που θα το δεις αυτό τον κόκορα να είναι η εικόνα του ανθρώπου. Ο ίδιος ο άνθρωπος. Εκείνη την ώρα που πράττουμε την αμαρτία, καλύτερα ήταν να χαθεί ο ήλιος από τα μάτια μας. Είναι το πιο καλύτερο. Να ανοιχθεί κάτω από τα πόδια μας η γη, να μας καταπιεί ζωντανούς. Την ώρα εκείνη υβρίζομαι τον Θεό, τον πλάστην και λυτρωτήν. Υβρίζομαι την δικαιοσύνη Του. Με μία τολμηράν παράβασήν των εντολών Του. Υβρίζομαι την αγαθότητά Του, μίαν απάνθρωπον αχαριστίαν εις τας ευεργεσίας του Θεού. Καταπατούμε το αίμα Του, το οποίο έχεις εν επάνω στο σταυρό. Παροξύνουμε την κρίση Του. Ανάπτουμε την οργή Του.
χάνουμε την χάρη Του. Φυγαδεύεται η χάρη του Θεού μόλις γευθεί την αμαρτία, το αγνό παιδί, η αγνή κόρη, ο αγνός άνθρωπος, ο παντρεμένος άνθρωπος. Μόλις αγγίσει επάνω στην αμαρτία την ίδια στιγμή, φυγαδεύεται η χάρη του Θεού. Δεν υπάρχει. Πέφτουμε στο μίσος του Θεού πλέον. Και μπορείτε να καταλάβετε τι είναι το μίσος του Θεού, όταν σε μισήσει ο Θεός. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι είναι μια κόλαση πριν της κολάσεως. Είναι ένα πράγμα βαρύτερο από την κόλαση. Ευχαριστώ. Περίμενε. Θεού γάρ αλλοτρίωσες και αποστροφή και των εκεί σε προσδοκομένων κολάσεων βαρύτερων εστί το πεσόντι. Τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος? Να το ερμηνεύσουμε. Βαρύτερο, λέγει, από την κάθε κόλαση, λέγει, είναι δι' εκείνον ο οποίος παραβαίνει τον νόμο του Θεού. Εκείνος ο οποίος πίπτει στην αμαρτία. Και τούτο είναι από όλα τα κακά το χειρότερο. Είναι αυτό το οποίο έχει ένας αμαρτωλός, μισημένος από τον Θεό, και κολλασμένος πρώτης κολάσεως. Ξέρετε, αδερφοί μου, κάποτε σας ανέφερα ότι είχαμε έναν καθηγητή θεοφοβούμενο στην θεολογία, πολύ σοφός άνθρωπος, και μας είπε τούτα τα λόγια. Όταν πλησιάσεις τον Θεό, λέγει, τότε κλαίεις καθημερινώς. Τι ήθελε να πει? Προσέξτε να δείτε τι ήθελε να πει. Μας το ερμήνευσε ο ίδιος. Όταν είσαι μέσα στην αμαρτία, λέγει, δεν βλέπεις κανέναν αμαρτωλό, λέγει. Όταν πλησιάζεις όμως στον Θεό και κοιτάξεις πίσω σου, λέγει, τότε κλαίεις δια το κατάντημα αυτών των ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν πλησιάσει ποτέ τον Θεό. Είναι η κόλαση πρώτης κολάσεως, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Για να δούμε τώρα όμως, εφόσον η αμαρτία είναι τόσο φοβερά, υπάρχει ιατρία, υπάρχει θεραπεία? Διότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να απερπίζεται, δεν πρέπει να βρίσκεται στην απόγνωση, όσον κι αν είναι η αμαρτία μεγάλη. Θα δούμε της εσπλαχνίας του Θεού την εποχή, την εξουσία που έχει ο Πανάγαθος Θεός και την έδωσε εις τους ιερείς και εις τους Αποστόλους Του. Την έδωκε αυτήν την εξουσία απόλυτον. Έδωκε εξουσία, λέγει, σε αυτούς να λύουν, να συγχωρούν κάθε λογής αμαρτία επάνω στην γη. Όταν αναστήθη ο Κύριος μας, έδωκε πρώτα την ειρήνη, ειρήνη ημίν. Έδωκε στους μαθητάς να είναι αγαπημένοι. Τούτο σημαίνει ότι και εμείς που είμεθα μαθητέ του Χριστού, πρέπει να έχουμε την ίδια ειρήνη του Θεού μας μέσα στην ψυχή μας. Αφού τους έδωσε την ειρήνη ο Κύριος μας δια της ευλογίας του, τους είπε, λάβετε Πνεύμα Άγιον και όσα αν λύσετε επί της γης έστελε λιμένα εν το ουρανό. Όσα λύσετε πάνω στην γη, λέγει, τα λύω και εγώ στον ουρανό. Ιερείς οι πνευματικοί πατέρες, ο Θεός και ο ιερεύς συγχωρούν την αμαρτία. Πόσον ανέβασε ο Θεός τον λειτουργό του? Πού τον ανέβασε, πού τον υπερήψωσε, τι του έδωκε? Και δεν λαμβάνομαι υπόψη τι μας έδωσε ο Θεός. Είμαι παπάς, λέγει, αυτή η γλυκητάτη λέξη την οποία ακούμε, μεταβάλλεται όμως και εις
λέξη αποστροφής. Κοίταξε τον παπά, λέγει, και αμέσως την ίδια στιγμή εκδηλώνει την αποστροφή του. Είναι αυτή η γλυκητάτη λέξη, πατέρας, πατέρα μου. Μα πατέρας είναι ο Θεός, επικαλείς και τον λειτουργό του πατέρα. Ο ιερεύς είναι κατά μετοχήν από τον Θεό ο συγχωρών αμαρτίας και ο Θεός είναι με αυθεντική εξουσία να συγχωρεί τα αμαρτίας. Μια πόρτα είναι κλειστή, ασφαλισμένη λέγει, και μπορεί αμέσως να ανοιχθεί με δύο τρόπους. Με τρόπον υπερφυσικών, χωρίς κλειδί, και εμέσως με τρόπο φυσικών, με το κλειδί. Αυτή είναι η πόρτα η οποία ανοίγει. Η θύρα της Βασιλείας των Ουρανών είναι ασφαλισμένη δι' έναν αμαρτωλόν, έχει κλείσει πλέον. Ένας αμαρτωλός ο οποίος πίπτει στην αμαρτία, αν έχει σφαλίσει η θύρα του Παραδείσου, δεν το δέχεται. Ή μπορεί να ανοιχθεί με δύο τρόπους. Αμέσως χωρίς κλειδί, την ανοίγει ο Θεός με το ίδιο του το χέρι, με την ίδια εξουσία την οποία έχει και την δύναμη. Και εμέσως με το μέσο, δηλαδή των κλειδιών, όπου ο Χριστός εις το πρόσωπο του Αποστόλου Πέτρου το έδωκεν εις όλους τους Αποστόλους και δώσωσι τα σκλής της Βασιλείας των Ουρανών. Με αυτόν τον τρόπο την ανοίγουν οι ιερείς με τα κλειδιά της εξουσίας που έλαβαν από τον ίδιο τον Χριστό. Και ας υπάρχουν εκεί λέγουν να πάω στον παπά, λέγει, να του πω τι, να του πω τα μυστικά μου. Αν δεν του τα πεις εκείνο τον παπά, δεν θα πεις στον παράδεισο. Είναι κλεισμένη η πόρτα. Δεν ανοίγει με άλλον τρόπο. Τα κλειδιά δεν τα έδωκε πουθενά ο Θεός σε κανέναν ή μόνον στους Αποστόλους του. Και το άλλο το κλειδί το κρατεί ο ίδιος με τη δύναμή του. Αν θέλει εκείνος ανοίγει την πόρτα του, αν δεν θέλει δεν την ανοίγει. Εσύ όμως που θα πάεις στους Αποστόλους του, στους ιερείς και θα πεις εκείνο το οποίο σε βαραίνει, τότε ανοίγει η πόρτα με τα κλειδιά τα οποία κρατούν οι ιερείς στα χέρια τους. Αφού είδαμε πόσο μεγάλη είναι η αμαρτία, είδαμε πόσο εύκολη είναι η συγχώρηση της αμαρτίας. Χωρίς αμφιβολία ο Θεός μπορούσε να διατάξει την συγχώρηση της αμαρτίας με κάθε τρόπο τον οποίον ήθελε να εκλέξει. Μπορούσε η δύνατο να πει «Άνθρωπε, έβρεξες την αμαρτία ενώπιόν μου, εγώ αν θέλω σαν δίκαιος κριτής πρέπει να σε παιδεύσω κατά το μέτρο της αμαρτίας σου, την οποία έπραξες. Έσφαλες, το σφάλμα σου είναι εναντίον μου μία ύβρις άπειρος. Λοιπόν, σου ανήκει μία κόλασης άπειρος, αιώνιος. Εγώ δια μία αμαρτία εξόρισα τον αιωσφόρον από τον όταν ήθελε να ανέβει πάνω από μένα. Είδον τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Δια μία αμαρτία έδιωξα τον Αδάμ από τον παράδεισο. Εγώ δια τας αμαρτίας τας οποίας κάνεις σήμερον και αυτή η αμαρτία ονομάζεται ανώμαλος αμαρτία και γέμισαν οι τόποι με ανώμαλους αμαρτίες, έβρεξα, λέγει, πύρα από τον ουρανό και κατέκαψα μίαν πόλη ολόκληρον δια την ιδία αμαρτία την οποία κάνει σήμερα.
Έπεψα κατακλυσμών υδάτων και κατεπώντησα όλη την γη και εσύ είσαι άξιος της αυτής τιμωρίας. Πλήνομαι, λέγει, θέλω ως φιλάνθρωπος πατέρας να μην σε κολλάσω αιώνια. Θέλω να σε συγχωρήσω, θέλω να κλαίεις ασκητεύονης όλη σου τη ζωή για να σε συγχωρήσω. Να γίνεις ασκητής και να κλαίεις όλη σου τη ζωή που υπάρχεις εις αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να θέλει ο Θεός να μαρτυρήσεις για την αμαρτία την οποία έκανες με το αίμα σου, να χύσεις το αίμα σου για να πλύνεις την αμαρτία σου. Αν ο Θεός ήθελε να διατάξει τέτοιας λογής, εμείς οι αμαρτωλοί έπρεπε να τον ευχαριστήσουμε χίλιες φορές, διότι όσα και αν υποφέρομαι σε αυτόν τον κόσμο, είναι μία σταγόνα στην αιωνιότητα, στο άπειρο, στο ατελείωτο. Λίγο να υποφέρομαι, αιώνια να είμαι τα ελεύθερη. Αν ο Θεός να διατάξει κάτι τέτοιο. Είναι βαρύ πραγματικά να ασκητεύσουμε, είναι βαρύ να μαρτυρήσουμε, να χύσουμε το αίμα μας, αλλά έπρεπε να το κάνουμε με χαρά για να συγχωρηθούμε, αν ήθελε ο Θεός. Παρά να βασανιζόμεθα αιώνια στην κόλαση, καλύτερα να βασανιζόμεθα ο λίγος χρόνος στην παρούσα ζωή με μία άσκηση. Παρά να ζούμε αιώνια στην κόλαση, καλύτερο ήταν να αποθάνουμε μία φορά στο μαρτύριο ή στα δάκρυα. Πλήνω μας, αδερφοί μου, αφού εφτάσαμε στο τέλος και είδαμε ότι η αμαρτία ευκόλως διαπράτεται και δυσκόλως διορθώνεται, θα διαλέξουμε το δεύτερο. Ευκόλως θεραπεύεται. Με μία κίνησή μας, όπως εξετάζουμε να έβρουμε τον καλό ιατρό δια το σώμα το οποίο γίνεται χώμα, με τον ίδιο τρόπο θα έβρουμε και έναν καλό πνευματικό για να πούμε τον πόνο μας, να εξαλείψει τις αμαρτίες μας. Διότι τη στιγμή που λέγει ο πνευματικός ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος δια της εμείς ελαχιστότητος έχησε λελειμμένον και συγχωρημένον, την ίδια στιγμή ο Θεός στους ουρανούς λέγει τον ίδιο λόγο. Ναι, παιδί μου, είσαι συγχωρεμένος. Πρόσεξε από εδώ και πέρα, μην αμαρτήσεις. Είδε υγιής γέγονας, μη κέτη αμάρτανε, ή να μη χειροντήσει γέννητε. Μη πράξεις άλλη φορά την αμαρτία, για να μην πάθεις χειρότερα, δηλαδή να μην πείσεις την κόλαση αιωνίως. Αυτό είπε στον παράλυτο, ο οποίος 38 χρόνια, παράλυτος στην κολυμβήθρα εκεί του Σιλοάμ, για να τον θεραπεύσει ο Κυριός μας. Αδερφοί μου, είδαμε το εύκολο της αμαρτίας. Είδαμε πόσο νομίζουμε ότι δεν είναι τίποτε. Είδαμε όμως τον Κύριό μας να έχει εξουσία να συγχωρεί τις αμαρτίες. Τον είδαμε να δίδει την εξουσία αυτήν στους μαθητάς του και φτάσαμε στο τέλος του Θείου Κηρύγματος με το αποτέλεσμα και το συμπέρασμα ότι εφόσον αμαρτάνουμε, μας έδωσε ο Θεός τους δικούς του αντιπροσώπους να πλησιάσουμε εις την μετάνοια. Όχι στην εικόνα, διότι υπάρχει και αυτός ο διάβολος, ο οποίος παραπάνω άνθρωπο και του λέγει «Δεν είναι ανάγκη να πάσει στον παπά», λέγει. Πήγαινε στην εικόνα, μπέστα και είσαι έτοιμος να πάει να κοινωνήσεις. Πλάνη του διαβόλου. Οι εικόνες δεν συγχωρούν αμαρτίες. Μόνο το στόμα του ιερέως. Εκείνος θα πει αφέοντες οι αμαρτίες. Ας μείνουμε εδώ, αδερφοί μου, και ας παρακαλέσουμε τον Θεό να μας αξιώσει στον κόσμο τούτο, να μετανοήσουμε και να αξιωθούμε της επουρανίου του Βασιλείας. Αμήν. Φως ηλάρω.